Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας vlog έχει επίσης να κάνει με ερωτικές σχέσεις, οπότε αυτοί οι ελάχιστοι που λένε ότι μιλάμε πολύ για ερωτικές σχέσεις στο κανάλι μας και θέλουν περισσότερα κοινωνικά θέματα κλπ, ας μην το δουν. Όσοι ενδιαφερόμαστε όμως να μάθουμε και να καταλάβουμε για τους ανθρώπους και μέσα από τις ερωτικές σχέσεις και μέσα από τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων μαθαίνουμε πολλά πράγματα και για τους άλλους και για τον εαυτό μας, μείνετε εδώ συντονισμένοι να ακούσετε αυτό το πολυβλόγκ. Είναι ένα πολυβλόγκ, είναι ένα πολυβίντεο, επειδή θα διαβάσω περισσότερες από μία ιστορία. Καταρχάς, έχουμε ενημέρωση. Έχουμε ενημέρωση σε σχέση με το βίντεο που είχε ανέβει πολύ καιρό πριν. Πρέπει να έχει ανέβει πριν από 9 μήνες. Με τίτλο «Θέλει 300 ευρώ κάθε φορά». Έχουμε ενημέρωση για το βίντεο αυτό. Η φίλη η οποία μου είχε στείλει την ιστορία της τότε επικοινωνεί τακτικά μαζί μου μέσα social media και μου έστειλε τα ακόλουθα προχθές και έπαθα την πλάκα μου, όχι ότι δεν το περίμενα, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φύση, βρε παιδιά, μέχρι πού. Θέκλα μου, καλησπέρα, είμαι η κοπέλα από το vlog «Θέλει 300 ευρώ κάθε φορά». Δεν σταμάτησα ποτέ να βλέπω τα vlog σου, δεν έχω παραλείψει ούτε ένα. Πολλά συγχαρητήρια, ευχαριστώ αγάπη μου. Η πιο σοφή κουβέντα που είπες είναι ότι ξεμπερδεύεις από αυτούς τους ανθρώπους όταν τους απομυθοποιήσεις. Μόνο έτσι τελειώνει η ιστορία, ήταν σωστή κουβέντα που είπες. Μου είπες όταν περάσει ένας χρόνος μετά το vlog να σου στείλω την εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Πέρασαν 9 μήνες, αλλά η φίλη έμαθε πράγματα, τα οποία θα είναι χρήσιμα και για εμάς. Λοιπόν, πλεχτάνη Θέκλα μου λέει. Όπως είπες, γυναίκες και άλλες θύματα του, τις πλησίαζε με βομβαρδισμό αγάπης, με το love bombing όπως λες, και μετά το πήγαινε κατευθείαν στο ψητό, στα λεφτά εννοώ. Και το πιο φοβερό της υπόθεσης Θέκλα, ξέρεις ποιο είναι? Γιατί είναι ότι η δική μου ιστορία ήταν μια από πολλές ιστορίες. Η γυναίκα του ήταν ο συνεργός. Αυτή τον ρίχνει, αυτή του βρίσκει που θα την πέσει, αυτή μιλάει στα μηνύματα. Δηλαδή όλο αυτό τον καιρό μίλαγα με τη γυναίκα του για αγάπη στα μηνύματα. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Παίρνουν λεφτά όσα μπορέσουν λέει, και μετά πάει η γυναίκα του στις γυναίκες και κάνει φασαρία και καλά σαν απατημένη σύζυγος και χαλάνε στον πάτο και τα σπίτια του κόσμου. Wow. Με ρωτάει αν το περίμενα. Της λέω ήταν πιθανό, γιατί βρωμούσε πολύ αυτή η ιστορία. Σε μένα λέει η φίλη, με πήρε η σύζυγός του χωρίς να έχω καμία επαφή με τον άντρα της. Ήδη έχω κόψει μετά που έστειλα το βίντεο και άκουσα αυτά που μου είπες. Και μου είπε για τον άντρα της ότι δεν με αγάπησε, να φύγω από τη μέση και ότι έχει πολλές που παίρνει λεφτά αυτός. Της είπα δεν έχω κάτι με αυτόν και μου είπε εγώ δεν τον θέλω. Μα αν τον ενοχλήσεις θα μιλήσω σε όλους. Με απείλησε και της είπα ο άντρας σου με ενοχλεί μέχρι και σήμερα. Και αυτή πήρε τη μητέρα μου και την απείλησε τη μητέρα μου ότι θα μάθουν όλοι ότι εγώ είχα εξωσυζυγική σχέση με τον άντρα της. Και η μητέρα μου της είπε, μπράβο στη μάνα σου, δεν δέχομαι απειλές, θα τα πω παντού μόνη μου και ας χωρίσει η κόρη μου. Αυτό είναι το επάγγελμά σας και θα σας πω στην αστυνομία, τους είπε. Μόλις αυτή άκουσε έτσι, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε τα ξεχνάμε όλα εδώ και δεν θα μιλήσω πουθενά, μου είπε, και εκεί βρήκα την ησυχία μου. Λέει, αυτά όλα σου τα λέω, λέει η φίλη, γιατί θα σε ενδιέφερε να μάθεις πώς λειτουργούν ακόμα και στη διπλανή μας πόρτα κάποιοι απάνθρωποι. Λέει ότι το ξεσκέπασμα αυτό με τη γυναίκα του έγινε πριν ένα μήνα. Τη ρώτησα εγώ πότε έγινε αυτό. Γι' αυτό λέει αυτή είναι πάντα φτιαγμένη στην τρίχα. Έτσι είναι το παιχνίδι, να τη βλέπουν οι γυναικούλες πόσο ωραία γυναίκα έχει για να τους στρέφει τη συνεξάρτηση, λέει η φίλη. Μας έμαθες πολλά, λέει. Λέει, αν δεν ήμουν παντρεμένη θα μάζευα αυτές τις γυναίκες, γιατί ξέρω σύνολο 7 από αυτές που κακοποίησε και θα το πρωτοχώραγα πολύ. Αλλά θα ήθελα να δω ένα vlog με αυτή την κατάληξη, πώς μια γυναίκα γίνεται συνεργός και δίνει τον άντρα της με τα λεφτά. Και μου είπε πολλές άλλες πληροφορίες στην πορεία, οι φίλοι, για το τι της είπε η γυναίκα του όταν πήγαν να βρεθούν κλπ. Και διαφαίνεται ότι αυτό συνέβη.
ότι αυτός με τη γυναίκα του είναι ομάδα, πλησιάζουν γυναίκες παντρεμένες, οι οποίες είναι μαραζωμένες μέσα στο γάμο τους, ή έχουν πλήξει, ή έχουν ανία, ή είναι ευάλωτες συναισθηματικά. Τις πλησιάζει αυτός, τις φλερτάρει, του διαλέγει η γυναίκα του, λέει, ποιες θα πλησιάσει. Και μετά ζητάει χρήματα από αυτές προκειμένου να μην αποκαλύψει τι κάνουν αυτές. Ναι, ναι. Και μου έγραψε κιόλας η φίλη, επειδή μια κυρία στα σχόλια ρώτησε μήπως δεν συμβαίνει αυτό, μήπως είναι τρολ, θέλω να της το πω, ότι έχει και άλλες. Μάλιστα. Άρα, ηθικό δίδαγμα. Τι δίδαγμα παίρνουμε αυτές τις ιστορίες? Από αυτή την ιστορία έχουμε και άλλες μετά. Όταν είμαστε παντρεμένες και ο γάμος μας δεν πάει καλά, βλέπουμε τι θα κάνουμε με το γάμο μας και δεν πέφτουμε στην παγίδα να δημιουργούμε φαντασιακές ψευδαισθητικές σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι πολύ πιθανόν να θέλουν να μας εκμεταλλευτούν κιόλας. Επίσης, δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι con artists, είναι απατεώνες των σχέσεων και πλησιάζουν τις γυναίκες ή και τους άνδρες προκειμένου να τους φάνε χρήματα. Είναι απαράδεκτο, αφυσικό, ανησυχητικό, προβληματικό να σου ζητάει χρήματα κάποιος σε μία σχέση. Εντάξει, θα βάλω στο link του βίντεο, της περιγραφής του βίντεο και το βίντεο θέλει 300 ευρώ κάθε φορά για όσους δεν το έχετε δει να το δείτε, που είναι αυτή η κατάληξη, ότι αυτός δεν απαντούσε τη γυναίκα του. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του έχουν στήσει αυτή την κομπίνα. Και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα του 2022. Προσοχή. Πολύ προσοχή. Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος ο οποίος ήθελε χρήματα. Μια άλλη ιστορία. Είπαμε, θα διαβάσουμε ιστορίες σήμερα για να πάρουμε διδάγματα. Καλημέρα Θέκλα, μας λέει η φίλη. Καλημέρα και σε σένα. Να έχεις όλα τα καλά για τη βοήθεια που μας προσφέρεις από τα vlog σου. Ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή ιστορία. Λοιπόν, είπα να κάνω μια καβλάντα. Τι είναι αυτό, φλερτ? Φλερτ ευγενικά με ένα συνάδελφο. Α, καβλάντα σημαίνει φλερτ. Μάθαμε και μια λέξη. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, ελεύθερη και οι δυο από υποχρεώσεις, γάμους, παιδιά κλπ. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που να δώσω ή να δώσει αναφορά. Αυτός όμως παίχτης. Εγώ με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι παίχτες τα βρίσκουν μια χαρά με τις κοπέλες με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Καταλαβαίνεις τι ακολούθησε. Εγώ ενώ καταλάβαινα ότι ήταν παίχτης, δεν μπορούσα να τον διαολοστείλω. Όταν τελικά το έκανα, μου άφησε ένα χρέος 1.500 ευρώ. Εξευτελιστικό ποσό, αλλά το διεκδίκησα μέσω δικαστικής αγωγής και καλά έκανες. Πήρε για συμβιβασμό, δηλώνοντας ο δικηγόρος του ότι είχαν ερωτική σχέση και του τα είχα κάνει δώρο. Δήλωσε αυτός ο τύπος δηλαδή επισήμως ότι είναι ζυγκολό. Είχε και άλλα τέτοια χρέη σε σχέσεις, τα οποία και τα ανακάλυψα τον τελευταίο μήνα πριν το διώξω από το σπίτι. Κατσικώθηκε και στο σπίτι σου. Προσοχή από όλους αυτούς οι οποίοι, μου λέγε μια φίλη, άμα με ρωτάνε, λέει, στα dating sites, μένεις μόνη σου, το παίρνω αμέσως στραβά, γιατί συνήθως είναι τύποι που μένουν με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους, μετά που έχουν χωρίσει ή σε μεγάλη ηλικία, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να βρουν δωρεάν διατροφή, διαμονή και στέκη και να κάνουν και τα χρέη, τα οποία τους τα έκανες δώρο μετά, επειδή είχατε σχέση. Κάνω ψυχοθεραπεία 2 χρόνια, όπου είχα πάει σε άσχημη κατάσταση, κατάφερα να ισορροπήσω και ειδικά μετά από κάποιες απώλειες που είχα. Στα στέλνω γιατί τελικά οι περισσότεροι έχουν μια παρόμοια ιστορία. Στην αρχή ντρεπόμουν, αλλά με τα vlogs σου κατάλαβα ότι είναι πολλά τα ταλέντα εκεί έξω. Αμάν, είναι πάρα πολλά τα ταλέντα. Είναι πολλά τα ταλέντα και φοβερά τα ταλέντα. Ξαναλέμε, δεν δίνουμε χρήματα σε άνθρωπο με τον οποίο φλερτάρουμε, άνδρα ή γυναίκα. Όσο και αν μας πει μια ιστορία που να είναι καρδιοπονετική, είναι άρρωστος ο πατέρας του, είναι άρρωστη η μάνα της, του συνέβη και κάτι. Όχι, 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 όχι. Άπαξ και ζητήσει χρήματα κάποιος με τον οποίο φλερτάρουμε ή μόλις έχουμε δημιουργήσει μια ερωτική σχέση ή έχουμε και καιρό μια ερωτική σχέση, μπορεί να τα ζητήσει τα χρήματα μετά από ένα μήνα, μετά από 2 μήνες. Δεν δίνουμε χρήματα.
και ψάχνουμε να δούμε τι καπνό φουμάρει ο άνθρωπος αυτός που ζητάει λεφτά. Πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία. Τι είπαμε, σήμερα θα σας διαβάσω ιστορίες. Μια κοπέλα που μου γράφει για έναν παραμελητικό νάρκισο. Μου γράφει λοιπόν αυτή η φίλη. Ένα λεπτό να το βρω. Θέκλα μου καλησπέρα. Μιας και πιάσαμε πολύ το θέμα του ναρκισισμού στο κανάλι, είπα να σου πω και εγώ την ιστορία μου. Αρχικά σε παρακολουθώ 2 χρόνια τώρα και έχεις αλλάξει πραγματικά τη ζωή μου. Χαίρομαι τα βίντεο μας να είναι χρήσιμα. Είμαι μια κοπέλα 20 και κάτι, είμαι εκπαιδευτικός και προσφάτως σχετικά χωρισμένη από μια σχέση 3 ετών με ένα παραμελητικό ναρκισό. Η ιστορία μου ξεκινάει 4 χρόνια πριν περίπου. Ήμουν στο 3ο έτος της σχολής σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδος. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για εξετάσεις και εκεί γνώρισα έναν γιατρό νεαρό. Μου έκανε διακριτικό φλερτ και μετά από 1 μήνα περίπου που βγαίναμε τα φτιάξαμε. Στην αρχή τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Βγαίναμε σχετικά συχνά, βλεπόμασταν και έδειχνε ένα ενδιαφέρον. Μετά τους 3 μήνες ήρθαν και τα πρώτα σύννεφα. Άρχισε η παραμέληση και η εξαφάνιση. Χανόταν για ώρες, για να μην πω και μέρες, και όταν το ρωτούσα, μου έλεγε ότι είχε πολλή δουλειά στο νοσοκομείο και στο μεταπτυχιακό που έκανε τότε και ότι είχε οικογενειακά θέματα. Να προσθέσω ότι έχει μια άκρος παρεμβατική και διάγνωστη μητέρα. Γύρω στους 5 μήνες η κατάσταση κορυφώθηκε. Όταν είχε εφημερία, δεν μου έστελνε ούτε ένα μήνυμα όλη μέρα μέχρι τις 3 το πρωί που έμπαινε στο Facebook να μου στείλει ένα καληνύχτα. Έβγαινε με τους φίλους του και έκανε όλες τις δουλειές του ενώ εγώ ήταν σαν να μην υπάρχω. Όταν το ρωτούσα τι συμβαίνει και ότι όλο αυτό δεν μου φαίνεται φυσιολογικό, μου έλεγε ότι είναι δύσκολη περίοδος και να κάνω υπομονή να τελειώσω το μεταπτυχιακό. Future faking, ακριβώς αυτά που έλεγε στο vlog. Εμένα ήταν η πρώτη μου σχέση. Φτάσαμε να περάσουν 9 μήνες για να ολοκληρώσουμε και προφασιζόταν χαζές δικαιολογίες για να μην προχωρήσουμε, όπως ότι πήρε προφυλακτικά αλλά τα ξέχασε στο άλλο του σπίτι κλπ. Για να μην σε κουράσω. Όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου συνεχίστηκε για άλλα 2 χρόνια. Ερχόταν μια φορά την εβδομάδα με το ζόρι για μια ώρα, δεν κάναμε καθόλου συχνά έρωτα, δεν βγαίναμε, δεν είχαμε κοινές παρέες και δεν κάναμε τίποτα σαν ζευγάρι. Εκείνος ήταν προσκολλημένος με τη μαμά του και εγώ κάθε μέρα ήμουν όλο και πιο δυστυχισμένη. Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν και έκανα σενάρια στο μυαλό μου ότι θα παντρευτούμε και θα κάνουμε παιδιά. Ο τύπος εντωμεταξύ ήταν αλλού για αλλού. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν οι σπουδές του, η κοινωνική του εικόνα και η μανούλα του που σημειωτέω μας είχε βγάλει την ψυχή. Και εδώ αρχίζει το ωραίο. Στα 2 χρόνια της σχέσης μας γνωρίζω ένα παλικάρι στην ηλικία μου, το οποίο με φλέρταρε εξ αρχής και με διεκδίκησε. Τελικά τον απάντησα μαζί του. Ήμουν όμως τόσο άρρωστα συνεξαρτημένη από τη σχέση μου που δεν άντεχα στην ιδέα ότι θα χωρίσω. Και να χωρίσεις και το γιατρό κιόλας. Γιατρός. Ενώ έβλεπα ότι με κακοποιεί ψυχικά, ότι η σχέση μας έχει τελειώσει, ότι δεν με θέλει ερωτικά ουσιαστικά και το πιο βασικό ότι μου έχει τελειώσει και εμένα ερωτικά και θέλω τον άλλον, έμεινα στη σχέση. Άμα γι' αυτό αγάπη μου είμαστε εναντίον του να κάνουμε παράλληλη σχέση. Τελειώνουμε πρώτα την προβληματική σχέση, βρίσκουμε τον εαυτό μας και μετά κάνουμε άλλη σχέση. Γι' αυτό το λόγο, ακριβώς. Το παλικάρι που είχα γνωρίσει είχε καταλάβει τι άτομο είναι αυτός και με παρότρινε συνεχώς να κόψω επαφή μαζί του και να χωρίσω. Μου φέρθηκε πολύ εντάξει και ενδιαφέρθηκε πραγματικά για μένα. Να σημειώσω ότι εγώ από τότε που ξεκίνησα να μιλάω με αυτό το παιδί δεν είχα καμία ερωτική επαφή με τη σχέση μου. Εγώ το απέφυγα και τον βόλεψε μια χαρά. Ουσιαστικά του έλεγα συνεχώς ότι θέλω να χωρίσουμε και εκείνος δεν έλεγε να καταλάβει. Σταμάτησα να του σηκώνω το τηλέφωνο και του φερόμουν όπως εκείνος τόσο καιρό, με απαξίωση. Με παρακαλούσε, έκλαιγε σπαραχτικά και μου έκανε πολύ ψυχολογικό πόλεμο. Ώσπου και μια μέρα, ενώ έκανα βόλτα με εκείνο το παιδί, με παίρνει τηλέφωνο αυτός, ο γιατρός, η σχέση σου. Μόλις ακούει ότι είμαι μαζί του, άρχισε να ουρλιάζει ότι θα μας καθαρίσει και θα μας θάψει και τους δύο. Έλεγε ότι ήρθε το τέλος μου και πολλές βρισχές. Μετά από μια ώρα ήταν λες και δεν συνέβη τίποτα. Ήταν το πρώτο ξέσπασμα οργής. Ξέσπασμα ναρκισσιστικής οργής. Μετά ακολούθησαν κι άλλα.
Και ενώ ήμουν στο στάδιο που προσπαθούσα να κόψω κάθε επαφή μαζί του, να φύγω από το σπίτι που έμενα και να χωρίσω εντελώς, μετά από 6 μήνες συνειδητοποιώ μια μέρα ότι με παρακολουθεί ο ίδιος μαζί με κάποιον που είχε προσλάβει. Και όχι μόνο αυτό. Συνειδητοποιώ ότι μου είχε βάλει κοριούς. Θέκλα, έπαθα σοκ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μου παραδέχεται λοιπόν ότι ξέρει τα πάντα για την απιστία μου και ότι είναι πρόθυμος να το ξεχάσει για να κάνουμε μια νέα αρχή. Έχω ακούσει και άλλους παραμελητικούς νάρκισσους που συγχωρούν απιστίες. Τα ήξερε όλα από την αρχή και δεν έλεγε τίποτα γιατί θεωρούσε ότι θα παίξω λίγο και θα χειρίσω σε εκείνο. Εγώ τότε έλειπα. Εκεί κατάλαβα ότι κινδυνεύω πραγματικά. Αποφάσισα λοιπόν να τον χωρίσω και να κόψω κάθε επαφή μαζί του. Και πολύ καλά έκανες και άργησες. Φυσικά και με κατηγόρησε για όλα και όταν του ζητούσα εξηγήσεις για τη δική του συμπεριφορά το έριχνε στο ότι είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Βλέπω κάποιες παλιές φωτογραφίες και παρατηρώ πολύ έντονα στο πρόσωπο του ένα πράγμα. Απάθεια. Σαν να μην τον αφορά τι γίνεται γύρω του. Τελικά καταλήγω ότι ίσως είχε και διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και εγώ αυτό σκέφτηκα και με χρησιμοποίησε για την εικόνα του στη μικρή κοινωνία που ζούσε. Το συμπέρασμα είναι ένα. Αυτός ο άνθρωπος επί 3 χρόνια με κακοποίησε ψυχικά κάθε μέρα με το να με παραμελεί σε όλους τους τομείς, να μην σηκώνει το κινητό, να μου ακυρώνει ό,τι κανονίσουμε, να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το πώς νιώθω και εγώ υπέμεινα αυτή την καθημερινή ταπείνωση και αυτό το καθημερινό βασανιστήριο. Ξέρω ότι η απιστία είναι ανέντιμη πράξη, όμως κατάλαβα ότι μέσα από αυτό τον εκδικήθηκα για όλη αυτή την αδιαφορία που δέχτηκα και όμως έχεις αδικήσει και τον εαυτό σου γιατί μπορεί το παλικάρι που γνώρισες να ήταν ένας καλός σύντροφος για σένα αλλά λόγω του ότι ήσουν με αυτό δεν μπορούσες να το ζήσεις. Τελικά κατάλαβα ότι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος που με θεωρούσε κτήμα του και θα μπορούσε να μου προκαλέσει και σωματικό κακό. Όταν του ζήτησα εξηγήσεις που με παρακαλούσε και του είπα ότι παραβίασε την προσωπική μου ζωή, μου είπε ποια προσωπική σου ζωή. Θεωρούσε ότι δεν έχω προσωπική ζωή, ότι του ανήκω. Έχω μετατραυματικό στρες και πολλούς εφιάλτες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα σχέσεων με νάρκισσους. Ακόμα νομίζω ότι κάποιος με παρακολουθεί. Ξέχασα να σου πω ότι είχε μπει και στο λάπτοπ μου μια μέρα που έλειπα και διάβαζε ό,τι έλεγα στα social, μάλιστα. Πλέον κάνω ψυχοθεραπεία, μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Πλέον κάνω ψυχοθεραπεία για να αναγνωρίσω τους λόγους που με έκαναν να μένω σε μια σχέση που δεν έπαιρνα απολύτως τίποτα και μόνο έδινα την ενέργειά μου, τα χρήματα μου και το χρόνο μου. Και καλά κάνεις, κορίτσι μου. Όλα ξεκίνησαν από εμένα και του ότι λόγω της δύσκολης παιδικής μου ηλικίας δεν είχα αυτοεκτίμηση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο ποιον έχουμε δίπλα μας. Και δυστυχώς, ειδικά στην αρχή, πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Συμφωνώ μαζί σου με 1000. Πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Εγώ δεν ήμουν. Δεν έδωσα σημασία στο να δω ποιος πραγματικά είναι και κοιμόμουν με έναν άνθρωπο που ήταν λύκος με μάσκα προβάτου. Και πολλές φορές έτσι το ένα fancy επάγγελμα, ένα επάγγελμα που είναι έτσι φανταχτερό, μια φανταχτερή κοινωνική εικόνα, μας τραβώνει, μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε καθαρά. Αν το κάνεις vlog, εύχομαι σε όλους να είναι ευτυχισμένοι και μακριά από νάρκισσους. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας έχεις προσφέρει μέσα από τα βίντεο σου. Μέσα από εσένα έχω συνέλθει και είσαι το καλύτερο δώρο για μας. Χαίρομαι αγάπη μου να είμαι βοηθητική, το έχω πει πολλές φορές. Μάλιστα. Αυτή είναι η ιστορία της φίλης, η οποία είναι, μιλάει από μόνη της. Και εγώ το σκέφτηκα προτού το διαβάσω αυτό που έγραψε ότι μπορεί αυτός να είχε διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και να χρησιμοποιούσε αυτή τη σχέση για προκάλυψη. Αλλά φανταστείτε, την παραμελούσε σε όλους τους τομείς, ήξερε ότι τον απατούσε και δεν έλεγε τίποτα γιατί την περίμενε, λέει, να παίξει και να επιστρέψει. Δεν μένουμε ούτε λεπτό. Όχι μέρα, εβδομάδα, μήνα, χρόνο, ούτε λεπτό σε μια σχέση στην οποία μας έχει τελειώσει το ερωτικό και σε μια σχέση στην οποία παραμελούμαστε. Μιλάμε ανοιχτά, ανοίγουμε τα χαρτιά μας, λέμε στον άλλον ότι αυτή η κατάσταση είναι προβληματική, είμαι σίγουρη, το νιώθω ότι δεν με θες, είμαι σίγουρος ότι δεν με θες,
για ποιο λόγο είσαι μαζί μου και κάνουμε συζητήσεις πολύ ανοιχτές, να πάει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, προκειμένου, εάν είναι μια τέτοια περίπτωση, να το δούμε και να σηκωνόμαστε να φύγουμε. Δεν αλλάζει ένας άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται έτσι απλώς με το πέρασμα του χρόνου, ούτε αλλάζει από μόνος του, ούτε και μπορεί να αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις κάποιος ο οποίος έχει έναν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο αυτόν τον καιρό για τους ναρκισσούς. Σε αυτή την ιστορία της φίλης το είδαμε έτσι ξεκάθαρα να εκτιλήσεται. Και στο τέλος η κοπέλα κατέληξε να απατήσει κιόλας, ενώ αυτή ήταν η πρώτη της σχέση. Ήταν εντελώς αμάθητη από σχέσεις, δεν είχε τέτοια προϊστορία, αλλά έφτασε σε εκείνο το σημείο και βλέπετε τη συνεξάρτηση, πόσο προσκολλημένη μπορεί να είναι μια γυναίκα, ένας άντρας, ένα πρόσωπο σε μια σχέση, πόση προσκόλληση μπορεί να έχει, που ενώ η σχέση είναι προβληματική, ενώ ήδη έχει ερωτευτεί ένα άλλο πρόσωπο, να εξακολουθεί να παραμένει σε αυτή την άρρωστη κατάσταση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία όταν είμαστε μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, για να μπορέσουμε να βγούμε οπωσδήποτε. Τα βίντεο μπορεί να είναι βοηθητικά, η φίλη λέει έχει 2 χρόνια που παρακολουθεί τα βίντεο, της πήρα 2 χρόνια όμως να ξεκόψει. Ενώ η ψυχοθεραπεία είναι πολύ πιο άμεση, είναι προσωπική επαφή με ένα ψυχολόγο της δικής μας επιλογής και ερχόμαστε άμεσα σε συνειδητοποίηση των καταστάσεων μας όταν πάρουμε τον εαυτό μας στη ψυχοθεραπεία. Και έχουμε ακόμη μια ιστορία, σχέσεις με αδιάγνωστο. Πάμε να δούμε τι λέει. Πάμε τώρα λοιπόν στην επόμενη ιστορία. Είναι η τελευταία. Ένα ποτπουρί είναι σήμερα. Ένα πολυβλόκ. Με ιστορίες αληθινές, οι οποίες έχουν σχέση με αυτά που κάνουμε καθημερινά στο κανάλι. Και είναι χρήσιμες για να πάρουμε διδάγματα και να μάθουμε από τα παθήματα των άλλων. Γι' αυτό είναι χρήσιμες οι ιστορίες άλλων ανθρώπων. Αγαπημένη μου Θέκλα, δεν έχει πολύ καιρό που άρχισα να σε παρακολουθώ στο YouTube και είναι αλήθεια ότι μου άνοιξαν τα μάτια σχετικά με κάποια θέματα που δεν παρατηρούσα ή που ηθελημένα ίσως αγνοούσα στη σχέση που μόλις τερμάτισα και προφανώς επαναλάμβανα στις σχέσεις που είχα στο παρελθόν. Να σου πω ότι είμαι λίγο πριν από τα 50 και ο πρώην λίγο μετά τα 50. Έχω κάνει 2 αποτυχημένους γάμους, χωρίς να κάνω παιδιά, ευτυχώς. Πριν από κανένα χρόνο περίπου βγήκα ραντεβού με κάποιον που γνώρισα από dating app του Facebook. Σας έχω πει ότι έχει dating app του Facebook, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, ποτέ δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά έχω ακούσει ότι υπάρχει. Είχαμε συνομιλίες με μηνύματα για 4 περίπου μέρες πριν κανονίσουμε να βρεθούμε από κοντά. Επειδή λοιπόν είμαι της άποψης ότι σε τέτοιες φάσεις καλό είναι να γνωρίζεσαι με τον άλλον από κοντά όσο πιο γρήγορα γίνεται, και εγώ αυτής της άποψης είμαι, για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, κανόνισα το ραντεβού άμεσα και πολύ καλά έκανες. Στις συνομιλίες μας είχαμε πει ότι ενδιαφερόμαστε και δύο για σχέση και γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία του ραντεβού και όχι για ξεπέτα. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε από κοντά, δεν σου κρύβω ότι μόλις τον είδα σκέφτηκα σιγά μην ασχοληθεί αυτός μαζί μου. Πολύ εμφανίσιμος, καλή τρόπη, μιλούσε πολύ όμορφα. Πήγαμε λοιπόν για ένα ποτό, όσο περνούσε η ώρα άρχισα τα παιχνιδίσματα, τον φλέρταρα ξεκάθαρα. Εκείνος ήταν μετρημένος, δεν μου έδωσε να καταλάβω αν του άρεσα, αν ήθελε να προχωρήσουμε, αλλά δεν με απέριπτε κιόλας. Όταν γυρίσαμε σπίτια μας, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει καληνύχτα. Σκέφτηκα, οκ, δεν θα προχωρήσει, τουλάχιστον περάσαμε ευχάριστα όταν ήμασταν μαζί. Εδώ θα κάνω μία τελεία και θα πω ότι αν ο άνδρας δεν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρώτο ραντεβού, καλά κάνεις να το παρατηρήσεις αυτό το πράγμα και να μην το φλερτάρεις εσύ. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να κάνει σχέση και αν κάποιος λέει πως θέλει να κάνει σχέση αλλά δεν, καλύτερα να γλιτώσεις από την αρχή και να μην τραβήξεις όλα όσα τράβηξες μετά, φιλενάδα. Τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν και κανονίσαμε το δεύτερο ραντεβού. Όταν συναντηθήκαμε, μου είπε ότι αυτή τη φορά ήμουν πιο όμορφα ντυμένη. Τι σημαίαρα κατακόκκινη είναι αυτή έτσι που ανεμίζει. Κατακόκκινη όπως το μανό στα χέρια μου και όπως την μπλούζα μου. Γιατί την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, τα ρούχα που φορούσα με έκαναν να φαίνομαι χοντρούλα. Απαναγία μου.
Και συνέχισε, κόρη. Να σημειώσω ότι δεν ήμουν χοντρή, είχα βέβαια κάποια παραπανήσια κιλά, τα λεγόμενα της καραντίνας. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν με έλεγες χοντρή, μάλλον γυναίκα με πιασήματα. Το ρώτησα γιατί τότε το συνέχισες αφού με βρήκες χοντρούλα. Μου απάντησε ότι του άρεσε το πρόσωπό μου και απολάμβανε τις συνομιλίες μας γιατί είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Πάμε στο χθεσινό βραδινό live, το live της Κυριακής 19 Μαρτίου 2022 με την κοπέλα εκείνη που της είπε ότι έχεις πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, αλλά είσαι χοντρή. Αλλά είσαι χοντρούλα. Άνδρας ο οποίος από τις αρχές βρίσκει ελαττώματα στην εμφάνισή σας, δεν σας θέλει. Άνδρας ο οποίος από τις αρχές βρίσκει ελαττώματα στην εμφάνισή μας, δεν μας θέλει. Γιατί μπορεί να συμβεί και σε μένα, γι' αυτό το έχω αλλάξει. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν μας θέλει και να μην το προχωρήσουμε. Έστω κι αν μπει. Τι ωραία επικοινωνία που έχουμε μαζί. Ας το προχωρήσουμε. Όχι, δεν το προχωρούμε. Βλέπουμε τις κόκκινες σημαίες από την αρχή για να γλιτώνουμε. Το ρώτησα τότε γιατί το συνέχισες αφού με βρήκες χοντρούλα. Μου απάντησε ότι του άρεσε το πρόσωπό μου και απολάμβανε τις συνομιλίες μας γιατί είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Το ξαναδιάβασα αυτό. Το ξαναδιαβάζω γιατί. Το φλερτ συνεχίστηκε. Του έδειξα ξεκάθαρο ότι ήθελα να κάνουμε σεξ, αλλά εκείνος δεν προχωρούσε. Και συνέχισες εσύ. Θα θυμώσω. Μου είπε ότι ήταν χωρισμένος εδώ και 5 χρόνια, είχε ένα κοριτσάκι και από τότε που χώρισε αυτά τα 5 χρόνια δεν είχε διάθεση να κάνει σεξ. Γιατί είχε κάποια θέματα και ήθελε να τα βρει με τον εαυτό του πριν ξανακάνει και έτσι επέλεξε την αποχή. Αφού έκανε αποχή από το σεξ, το φλερτ τι το ήθελε και τον dating τι το ήθελε και εσύ γιατί κάθισες εκεί πέρα. Επειδή ήταν όμορφος, να τη βράσω την ομορφιά του οποιοδήποτε και της οποιασδήποτε αν είναι προβληματικός χαρακτήρας. Να τη βράσω και να μην τη φάω κιόλας. Αν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο. Ήθελε όταν θα το ξανακάνει να είναι με κάποια που θα νιώθει πράγματα για εκείνη και όχι για αρπαχτή. Δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να κάνει σχέση μαζί μου και γι' αυτό δεν προχωρούσε. Με άνδρα που δεν είναι σίγουρος αν θέλει να κάνει σχέση μαζί μας, δεν προχωρούμε ούτε εμείς. Στο να βρεθούμε καν, όχι στο να κάνουμε και σεξ. Μετά από όλα εκείνα τα τελείωτα τηλεφωνήματα μέρα νύχτα, δεν άντεξε πλέον και προχωρήσαμε. Με το ζόρι, με το στανιό. Στην πορεία λοιπόν μου είπε ότι δεν θέλει σχέση, απλώς να περνάμε καλά και βλέπουμε πώς θα πάει. Και εσύ κάθισες εκεί. Καθώς δεν είχα και εγώ σχέση για πολύ καιρό, είπα δεν βαριέσαι. Αφού μου αρέσει και περνάμε καλά, ας συνεχίσουμε έτσι, κανένα πρόβλημα. Όχι να βαριέσαι, γιατί μετά θα ταλαιπωρηθείς. Να βαριέσαι, είπαμε με το ζόρι, με το στανιό σχέση δεν γίνεται και έρωτας δεν γίνεται με το ζόρι. Στην πορεία όμως η καψούρα με βάρεσε κατά κούτελα. Νομίζω από την αρχή σε είχε βαρέσει. Συνεξαρτήθηκες, εθίστηκες. Όταν άρχισα να εκφράζω τα συναισθήματά μου, εκείνος άρχισε να απομακρύνεται, φυσικά. Μου έλεγε ότι ένιωθε πίεση από την ένταση των συναισθημάτων μου και δεν νιώθει το ίδιο με μένα, ότι το πάει σιγά σιγά, να του δώσω χώρο και χρόνο και θα δούμε πώς θα πάει. Άμα σου λέει ο άλλος θα δούμε, πες του όχι δεν θα δούμε, δεν θα δεις και δεν θα δω γιατί έφυγα. Τι σημαίνει θα δούμε, τώρα, η ζωή συμβαίνει τώρα, όχι θα δούμε, όχι future faking, όχι στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, στα social, το φλερτ με άλλες έδινε και έπαιρνε. Και έμεινες εσύ. Όταν το ρωτούσα τι γίνεται, μου έλεγε είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι θέλω. Αλλά ερωτικά είμαι μόνο μαζί σου. Συγγνώμη, αλλά το να φλερτάρει με άλλες στα social, έστω και αν δεν κάνεις σεξ μαζί τους, πάλι δεν είναι ερωτικά και συναισθηματικά μαζί σου. Και η συναισθηματική επιστία, επιστία είναι. Όταν κυκλοφορούσαμε μαζί στο δρόμο, πάντα ήταν σε απόσταση. Δεν ήθελε να δείχνουμε ότι είμαστε ζευγάρι κλπ. Εμένα όλα αυτά με στενοχωρούσαν. Εσύ στενοχωρούσαν και καθώς σου να μας στενοχωρούν πράγματα από μια σχέση, φεύγουμε. Μου έλεγε ότι δεν του αρέσουν οι δημόσιες εκδηλώσεις και ότι αυτά είναι μόνο για την κρεβατοκάμαρα, όταν είμαστε οι δυο μας. Οκ, το δέχτηκα, όχι να μην το δεχόσουν. Στην πορεία μου ανέφερε συνέχεια ότι πηγαίνει σε κάποιες συναντήσεις 2 φορές την εβδομάδα και επειδή μου κίνησε την περιέργεια, το ρώτησα τι συναντήσεις ήταν αυτές. Και μου είπε ότι ήταν χρήστης ουσιών παλαιότερα και έχει τελειώσει την απεξάρτηση εδώ και 2 χρόνια και συνεχίζει τις συναντήσεις. Επειδή μου πάντα της άποψης ότι δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους και ότι όλοι δικαιούνται μια ευκαιρία στη ζωή να διορθώσουν τα λάθη του παρελθόντος,
Δεν με ανησύχησε αυτό το γεγονός. Μεγάλο λάθος που το γράφεις με κεφαλαία. Εμένα, αγαπημένη μου, δεν είναι αυτό που θα με ανησυχούσε. Θα με ανησυχούσαν όλα τα προηγούμενα. Όλα τα προηγούμενα θα με ανησυχούσαν, όχι αυτό. Όσο περνούσε ο καιρός, βρισκόμασταν σταθερά μια φορά την εβδομάδα ή μια στις 10 μέρες και αυτό για σεξ. Εγώ έλειωνα, τον παρακαλούσα να βρισκόμαστε πιο συχνά. Κάτι που δεν γινόταν ποτέ. Μου έλεγε ότι η συμπεριφορά μου είναι κακοποιητική, abusive. Ναι, τον κακοποιείς που θέλεις σεξ, βεβαίως. Προσπαθώ να του αλλάξω τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Αλλά όσο προχωρούσε η σχέση και καλά, τα συναισθήματα του για μένα δυνάμωναν και ήθελε να είμαστε περισσότερο μαζί. Ή έχει συναισθήματα για σένα ή δεν έχει. Τι σημαίνει τα συναισθήματα δυνάμωναν? Δεν το έβλεπα αυτό βέβαια. Πού να το δεις? Πού να το δεις? Πρέπει να υπάρχει για να το δεις. Μου είχε πει κιόλας ότι αν δεν ήμουν τόσο κολλημένη μαζί του, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τη σχέση μας, γιατί δεν μπορεί να είναι με κάποια που να μην είναι τρελή και παλάβει γι' αυτό. Και εδώ βλέπετε τη συνεξάρτηση. Χεράκι με την εξάρτηση να περπατάνε και να μας δείχνουν τον δρόμο. Και να μας δείχνουν τον δρόμο. Παραπονιόταν ότι αυτή είχε έντονα συναισθήματα για αυτόν. Ήταν abusive, ήταν κακοποιητική επειδή είχε έντονα συναισθήματα για αυτόν. Αλλά δεν θα μπορούσε αυτός να είναι με κάποια που να μην ήταν τρελή και παλαβή για αυτόν. Ότι να είναι ρε φίλε, και επειδή είναι ωραίος μένουμε. Και επειδή έχει ωραία εμφάνιση και μιλάει ευγενικά στο πρώτο ραντεβού μένουμε. Και επειδή είναι ωραίος γκόμενος μένουμε. Στον τόπο θα μείνουμε στο τέλος με όλα αυτά που κάνουμε στον εαυτό μας, που δεν τον προστατεύουμε και δεν τον εκτιμούμε. Ωραία είναι η ομορφιά, ωραίο είναι το ωραίο σώμα, ωραία είναι η ευγένεια, αλλά δεν είναι το παν. Και δεν ξεπουλιούμαστε όσο ωραίος κι αν είναι κάποιος. Τώρα θυμήθηκα ένα άλλο mail που απάντησα χθες το βράδυ. Για μια γυναίκα η οποία λέει τρέχει εξοπίσω έναν 10 χρόνια νεότερο, ο οποίος της φέρεται με τον πιο απαξιωτικό τρόπο και αυτή τον τρέχει εξοπίσω και μου λέει έχεις κάποιο τρόπο να μου συστήσεις να τον κάνω να πονέσει που με απαξίει και με μειώνει ως γυναίκα? Και της είπα έχω τρομάξει με το πόσο λίγο αγαπάς τον εαυτό σου, σήκω φύγε και πάρε τον εαυτό σου κατευθείαν στην ψυχοθεραπεία. Δεν τρέχουμε εξοπίσω κανέναν, ούτε μεγαλύτερό μας, ούτε μικρότερό μας, ούτε ωραίότερό μας, ούτε κανέναν δεν τρέχουμε εξοπίσω. Οι ερωτικές σχέσεις είναι για ανθρώπους ελεύθερους που γουστάρουν και οι δύο να είναι μαζί. Δεν τρέχουμε κανέναν και καμίαν εξοπίσω. Γύρω στις γιορτές μου είπε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το σπίτι μου, να αγοράσουμε έπιπλα, γιατί ένιωθε ότι ήθελε να έρθουμε πιο κοντά και σκεφτόταν να μείνουμε μαζί. Πέταξα από τη χαρά μου όταν το άκουσα. Ναι, μην χάσει το κελεπούρι κι εσύ. Ναι. Μετά ήρθε η κατραπακιά. Επειδή σου είπα ότι το σκέφτομαι, δεν πάει να πει ότι ήρθα και με τις βαλίτσες μου στην πόρτα σου. Εγώ είπα να φτιάξουμε το σπίτι για να είσαι εσύ πιο άνετα και όχι για να μείνουμε μαζί. Κατάλαβε λάθος. Ό,τι να είναι. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν και εσύ εκεί, σταθερή, καψούρα. Κλάματα πάλι, στεναχώρια κλπ. Φυσικά, όλο αυτό το διάστημα, από τότε που είχαμε γνωριστεί, σταθερά βρισκόμασταν ανά εβδομάδα, με μένα να παρακαλάω, να κλαίω, να στεναχωριέμαι. Ποτέ δεν είχε χρόνο, όλο είχε υποχρεώσεις άλλες κλπ. Πάντα ερχόμουν τελευταία, πάντα είχε κάτι να τελειώσει πρώτα και μετά να ασχοληθεί μαζί μου. Και εσύ υποτιμούσες τόσο πολύ τον εαυτό σου που το αποδεχόσουν αυτό. Καθημερινά είχε άπειρα τηλεφωνήματα να κάνει με διάφορους που δεν μου έλεγε ποιοι είναι, σιγά μη σου πει. Μιλούσε με την πρώην του για θέματα του παιδιού καθημερινά και πήγαινε εκεί που έμενε η πρώην του με το παιδί μια φορά κάθε μήνα για μια εβδομάδα. Μέχρι που το ρώτησε αν τελικά ήταν όντως χωρισμένος. Με διαβεβαίωσε και μου είπε ότι αν ήθελε μπορούσε να μου δείξει και το διαζύγιο. Κάτι που βέβαια δεν έγινε ποτέ, σιγά μη γινόταν. Να πω ότι σε όλους αυτούς τους μήνες έχασα 15 κιλά με δίαιτα, άλλαξα το χρώμα των μαλλιών μου και μου είπε το καταπληκτικό όταν του είπα ότι μου έκαναν κομπλιμέντα. Εγώ σε έφτιαξα, ρε. Θυμάσαι πως ήσουν να γνωριστήκαμε. Τόσες πολλές κόκκινες σημαίες που επέλεγα να μην δίνω σημασία και περίμενα την αλλαγή και έκανα υπομονή. Ο ορισμός της συνεξαρτώμενης είσαι, φιλενάδα. Τέλος πάντων, είχε μιλήσει στους δικούς του για μένα και κανόνιζε να με πάει να με γνωρίσουν. Πήγαμε μια μέρα και αγοράσαμε καναπέ για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το σπίτι, αφού τελικά αποφάσισε να μείνουμε μαζί και μου είχε ζητήσει και κλειδιά. Ποβερό, έκανες πάρτι, που θα έρθει ο πρίγκιπας να μείνει μαζί σου.
Να σημειώσω ότι για τον καναπέ έδωσε τα μισά μετρητά και τα υπόλοιπα τα βάλαμε στην πιστωτική μου με δόσεις και καλά θα μου έδινε τη δόση κάθε μήνα, κάτι που βέβαια δεν έγινε. Να χαίρεσαι που δώσε και τα μισά μετρητά. Μετά την αγορά αυτή άρχισαν τα πολύ περίεργα. Την επομένη ήταν άρρωστος, μετά από 4 μέρες έπαθε τροφική δηλητηρίαση. Είχα να το δω και πάλι καμιά δεκαριά μέρες. Όταν τελικά του έδωσα κλειδιά του σπιτιού μου, ήρθε για 2 μέρες εδώ, καθάριζε, διαμόρφωνε το χώρο, έστεινε τα έπιπλα κλπ. Την τρίτη μέρα είπε: πάω να φέρω κάποια επιπλέον ρούχα και ένα χαλί να στρώσουμε στο σαλόνι και επιστρέφω, και δεν ξανάρθε ποτέ. Με έπαιρνε ανά μία ώρα και μου έλεγε: έμπλεξα με κάτι γνωστούς, τώρα έρχομαι, σε λίγο έρχομαι, και δεν ερχόταν. Κατά τις 12 τα μεσάνυχτα πια με πήρε σε κατάσταση παραλυρήματος, έλεγε ασυναρτησίες και μου είπε ότι είχε πει κάτι τσίπουρα και είχε ξεφύγει και δεν ερχόταν γιατί δεν ήθελε να το δω σε αυτή την κατάσταση. Τελικά μου το φέρανε στις 4 το πρωί μπλε σε κόμμα από υπερβολική δόση. Πέρασα όλο το βράδυ στα επίγοντα περιμένοντας να ακούσω τα χειρότερα. Τελικά την γλίτωσε. Τον κράτησε εδώ 5 μέρες για να συνέλθει. Ίσως και τις μέρες που χανόταν από εσένα να έκανε τις χρήσεις του άνθρωπος. Μετά μου είπε ότι είχε μια στιγμή αδυναμίας, που προφανώς ήταν πολλές περισσότερες, θα το παλέψει, να το δουλέψουμε μαζί κλπ. Αλλά δυστυχώς σε όλες τις επόμενες συνομιλίες μας ακουγόταν ξεκάθαρα φτιαγμένος. Το αποτέλεσμα ήταν να μου πει ότι για εκείνον η σχέση μας προχωράει κανονικά και αν τελειώσει θα είναι γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω δουλειά πάνω στον εαυτό μου και στη σχέση μας και προτιμάω τον εύκολο δρόμο. Αν μείνω σε αυτή τη σχέση θα ματώσω, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι η καλύτερη σχέση που είχα ποτέ. Ήδη μάτωσες, παραμάτωσες. Γι' αυτό έχασες και 15 κιλά άλλωστε. Και ότι δεν είχε πιστεί ακόμα ότι είναι αλήθεια ότι τον αγαπάω. Είπε να πάμε σε συνεδρίες για συντρόφους εξαρτημένων. Καλά θα έκανες να πήγαινες. Καλά θα έκανες να πήγαινες και να πήγαινες και από πιο νωρίς. Καλά θα έκανες να πήγαινες. Γιατί οι συνεδρίες για συντρόφους εξαρτημένων για τα συνεξαρτημένα πρόσωπα. Καλά θα έκανες να πήγαινες. Όταν του είπα ότι είναι τουλάχιστον λυπηρό ότι πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία τέτοιου είδους για να συνεχιστεί αυτή η σχέση, μου απάντησε ότι έπρεπε να είχα κάνει ψυχοθεραπεία χρόνια γιατί έχω πολλά ψυχολογικά. Σε αυτό που σου είπε έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που σου είπε ότι έχεις πολλά ψυχολογικά, γιατί λειτουργήσες συνεξαρτώμενα μαζί του. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να είσαι μαζί του, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για σένα και για την ψυχική σου υγεία και ισορροπία, όμως ότι έπρεπε να κάνεις ψυχοθεραπεία από καιρό και έχεις πολλά ψυχολογικά και γι' αυτό σου βγήκε συνεξάρτηση, συμφωνώ μαζί του. Δεν ξαναπάντησα στα τηλεφωνήματά του, τον έσβησα και από το Facebook, αλλά δεν σου κρύβω ότι είμαι πολύ στενοχωρημένη, τον σκέφτομαι συνέχεια και νιώθω άδεια. Τόσα όνειρα, τόσες υποσχέσεις. Συγγνώμη. Προς το τέλος άρχισε να σου δίνει υποσχέσεις. Τα όνειρα τα έκανες μόνη σου. Ερωτεύτηκες τη φαντασίωση που είχες γι' αυτό. Προφανώς όλα αυτά που περιέγραψα πιο πάνω ταιριάζουν με πάρα πολλά θέματα από τα βίντεό σου. Δεν ξέρω αν αρκούν για να κάνεις ένα βίντεο και με αυτή την ιστορία, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σου. Ελπίζω να μην σε κούρασα και σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Και είπα στη φίλη να κοιτάξει. Να κοιτάξει την. Το απόψινο βίντεο, το σημερινό βίντεο, για να δει την απάντησή μου. Και η απάντησή μου είναι ότι είναι συνεξαρτώμενη, ότι στη σχέση αυτή ήταν συνεξαρτώμενη και ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε, για να ξεπεράσει το πρόβλημα της συνεξάρτησης, όπως κάνουμε πολλές και πολλοί από εμάς. Όταν σου λέω ότι ίσως συνεξαρτώμενη και είσαι συνεξαρτώμενη, δεν σου το λέω από ένα χώρο ισχύος που σου κουνάω το δάχτυλο, γιατί εγώ ίδια έχω παραδεχθεί σε πολλά live που έχουμε κάνει στο κανάλι ότι έχω το πρόβλημα της συνεξάρτησης και το έχω παρουσιάσει στις σχέσεις μου, το θέμα της συνεξάρτησης. Δεν είναι κάτι για το οποίο να ντρέπεσαι το πρόβλημα της συνεξάρτησης, είναι κάτι όμως για το οποίο πρέπει να αναλάβεις δράση για να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να το σώσεις από τις παγίδες τις οποίες πέφτεις η ίδια. Και υπάρχουν διάφορα στάδια συνεξάρτησης, διάφορα επίπεδα συνεξάρτησης, ένα φάσμα συνεξάρτησης. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι πολύ συνεξαρτημένος, λιγότερο συνεξαρτημένος, λίγο συνεξαρτημένος, αλλά χρειάζεται, έστω και αν έχουμε ψήγματα συνεξάρτησης, να το ξεπεράσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς σχέσεις. Για τα θέματα των εξαρτήσεων,
είναι πολύ σοβαρά τα θέματα των εξαρτήσεων. Δεν έχω κάποια εξειδίκευση στις εξαρτήσεις. Με τη συνεξάρτηση ασχολούμαι επιστημονικά. Με τις εξαρτήσεις, τους εθισμούς κλπ. Δεν έχω κάποια εξειδίκευση. Όμως αυτό που γνωρίζω είναι ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται ερωτικά με εξαρτημένους ανθρώπους και παρουσιάζουν συνεξάρτηση, γίνονται enablers, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, επιτρέπουν στον στην σύντροφό τους να συνεχίσει την εξάρτηση ή τον σπρώχνουν εντός εισαγωγικών προς την εξάρτηση, γιατί δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά να ανέχεσαι όλες αυτές τις αντιφατικές καταστάσεις, όλες αυτές τις μπουρδολογίες και να μην βάζεις όρια γιατί ο άλλος είναι όμορφος, γιατί είναι σεξι, γιατί είναι, μιλάει ωραία ή τον έχεις καψουρευτεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνεξάρτηση και δεν έχει στοιχεία συνεξάρτησης θα ζητήσει τα ρέστα στις πρώτες μαλακίες που θα κάνει ο άλλος και θα τον οριοθετήσει. Και εκεί θα αποκαλυφθούν όλα. Όταν συγχωρούμε, κάνουμε υπομονή, σιωπούμε, συγχωρούμε, κάνουμε υπομονή, προσευχόμαστε και ελπίζουμε να αλλάξει ο άλλος με έναν τρόπο μαγικό, αυτό που θα συμβεί είναι να συνεχίσουμε εμείς να είμαστε δυστυχείς μέσα σε σχέσεις παραμελητικές, μέσα σε σχέσεις κακοποιητικές, να τρώμε τα μούτρα μας και να μην κάνουμε και κανένα όφελος στον άλλο. Και σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους κάνουμε πάρα πολύ όφελος με το να διακόψουμε να σχετιζόμαστε μαζί τους και με το να τους βγάλουμε από τη ζωή μας και να τους οριοθετήσουμε έτσι πολύ ξεκάθαρα. Αυτές ήταν οι σημερινές ιστορίες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Προσοχή στην αρχή. Χρειάζεται να είμαστε καχύποπτοι για να προστατευτούμε από επικίνδυνες καταστάσεις. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απατεώνες σχέσεων, οι οποίοι δημιουργούν ερωτικές σχέσεις για να βγάλουν χρήματα. Όπως μάθαμε σήμερα, μπορεί και ένα ζευγάρι να λειτουργήσει με ένα τέτοιο απατεωνίστικο τρόπο. Επίσης, ο κάθε άνθρωπος που βλέπουμε, όσο εμφανίσιμος και να είναι, όσο ωραία και αν μιλάει, όσο σεξι και αν μας φαίνεται, όσο και αν μας τρελαίνει εμφανισιακά ή ερωτικά, μπορεί να έχει έναν προβληματικό χαρακτήρα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που αν είμαστε μαζί του θα δυστυχήσουμε και δεν είναι καθόλου ιδέα, καθόλου καλή ιδέα να επιδιώκουμε με το έτσι θέλω, με το αμέτι μου χαμέτι να είμαστε με έναν άνθρωπο επειδή μας άρεσε και να μην βλέπουμε καθόλου ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς λειτουργεί και πώς αυτός ο άνθρωπος ταιριάζει ή δεν ταιριάζει μαζί μας. Αγαπούμε και προστατεύουμε τον πολίτη με αυτό μας. Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το χθεσινό βραδινό live της Κυριακής, πόσες είχαμε χθες, 19 Μαρτίου 2022, με τίτλο «Do you mean business» και γιατί ελκυόμαστε από συναισθηματικά μη διαθέσιμους ανθρώπους. Σας φιλώ.